Συναντήθηκαν σήμερα το πρωί στον χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου τη Δράμα σε αξιωματούχοι από την Νότια Ανατολική Ασία με σκοπό και με στόχο να ενημερωθούν καλύτερα για τον τρόπο τη διακρατική συνεργασία τη περιοχή μα με την γειτονική Βουλγαρία στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω μάλιστα τόνισε και ο σύμβουλο του Δημάρχου Δράμα, κ. Άλκη Παπαδημητρίου, η εμπειρία τη χώρα μα και ειδικότερα τη δική μα περιοχή θεωρείται ω πάρα πολύ θετική και για τον λόγο αυτό προτάθηκε από την γερμανική πλευρά έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα των τεχνικών συμβουλών και όχι μόνον για την ανάπτυξη παρόμοιων προγραμμάτων και στι χώρε τη της Νότια Ανατολικής Ασίας. Ο Δήμος Ράμα έλαβε ένα αίτημα από την Οργάνωση Εξωτερικής Βοήθειας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Γερμανίας να δεχθεί στη δράμα αξιωματούχους από ότι Νοτιοανατολική Ασία. Η Νοτιοανατολική Ασία είναι οι χώρες Λάος, Καμπότζη, Βιετνάμ και η Κίνα, η Νότια Κίνα. Οι χώρες αυτές θέλουν να αναπτύξουν μία συνεργασία μεταξύ τους στα πρότυπα της διασυνοριακής συνεργασίας που αναπτύξαμε εμείς με τη Βουλγαρία. Η γερμανική λοιπόν οργάνωση εξωτερικής βοήθειας πήρε αξιωματούχους από τις χώρες αυτές, η Γερμανία χρηματοδοτεί αυτή την αποστολή και τους έφερε στην Ευρώπη και τους πήγε στη Γερμανία να δούνε διάφορες συνοριακές περιοχές, πώς δουλεύουν και πώς αναπτύσσουν τη διασυνοριακή συνεργασία εκεί. Επιπλέον, τους έφερε μαζί της να τους φέρει και στη δράμα για να τους δείξουμε κι εμείς ποια είναι η συνεργασία που έχουμε με τη γειτονική Βουλγαρία γιατί κακά τα ψέματα, και αυτό είναι πολύ γνωστό, η δράμα είναι γνωστή στην Ευρώπη για τα έργα της διασυνοριακής συνεργασίας με την α, γειτονική Βουλγαρία και ας μην ξεχνάμε ότι ο κ. Χαρακίδης, ο Δήμαρχος, είναι εκλεγμένος αντιπρόεδρος της Ένωσης Συνοριακών Περιφερειών της Ευρώπης. Οπότε από εκεί, γνωρίζοντας πόσο καλή δουλειά κάνουμε εμείς στη συνεργασία με τη Βουλγαρία, μας ζήτησαν να δεχθούμε αυτή την αποστολή και να τους μιλήσουμε πώς αναπτύξαμε αυτή τη συνεργασία, πώς από τα ιστορικά προβλήματα που είχαμε τη γείτονα χώρα καταφέραμε τώρα να κοιτάμε από κοινού την πρόοδο και την ανάπτυξη με τη Βουλγαρία και ποια είναι τα μελλοντικά βήματα και τα μελλοντικά σχέδια που έχουμε για συνεργασία με τους γείτονές μας. so far we've traveled to, throughout germany and uh, now greece. Uh, the objective of the visit is to make the decision makers from uh, the asian and southeast asian countries familiar with expertise and uh, knowledge instruments to facilitate cross-border cooperation within the eu but also with uh, accessing countries and non-eu member countries. Uh, φορεί στην Ελλάδα. Ο σκοπός και, ο σκοπός αυτού του ταξιδιού είναι να φέρουμε σε αυτές τις χώρες αξιωματούχους από την Ανατολική, Νοτιοανατολική Ανατολική Ασία για να δούνε πώς αναπτύσσεται η συνεργασία, της διασυνοριακής, η διασυνοριακή συνεργασία σε χώρες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ήρθαμε εδώ πέρα, η Ευρωπεριοχή είναι μέσα. Λειτουργεί πάνω από 20 χρόνια και μάθαμε πώς λειτουργεί αυτή η ευρωπεριοχή, πώς προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες και πώς βοηθάει την, την διασυνοριακή συνεργασία. Οπότε οι εξωματούχοι από την ανατολική Ευρώπη θα φύγουν με πολλές γνώσεις, ε, τις οποίες η ανατολική Ασία θα φύγουν με πολλές, γνω, ε, με πολλές γνώσεις για το πώς λειτουργούν τα θέματα. Dios se no era que se enargaseas.